Πανάγνωσμά μας σήμερα θα είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο και από τα εδάφια 8 έως και το 17. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 8 έως και το 17. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού, το Θεό μου, για όλους εσάς. Γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός, που τον λατρεύω με το πνεύμα μου, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού του, που σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμοπαρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι το θέλημά του, επιτέλους να σας επισκεφθώ. Γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω και να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα και έτσι να στηριχτείτε. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εγώ θα ενισχυθώ ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη, την δική σας και τη δική μου. Θέλω να ξέρετε, αδελφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη. Ως τώρα όμως, όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να έχω κάποιον καρπό και σε εσάς, όπως και στα άλλα έθνη. Γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους πολιτισμένους και απολύτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Γι' αυτό και εγώ και έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθένα που πιστεύει. Πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο το δικό του μέσα στις καρδιές. Όλα μας. Δοξασμένο το Άγιο όνομά του. Αυτή τη εβδομάδα γιορτάζουμε την εθνική μας εορτή, δυστυχώς με την κατάσταση που βρίσκεται η πατρίδα μας, πολλά πράγματα δεν θα γίνει. Αλλά δεν πάβει αυτό το ηρωικό όχι που υψώθηκε και σήμερα και κάθε χρόνο τέτοια εποχή ιδιαίτερα το θυμόμαστε και πρέπει να το θυμόμαστε, για μας τους πιστούς έχουμε να σκεφτούμε, μας θυμίζει μάλλον ένα άλλο επίσης όχι. Είναι το ιστορικό όχι του 1940, είναι ένα εθνικό όχι, το οποίο σύσσωμο το ελληνικό έθνος είπε και ύψωσε απέναντι στο φασισμό και στην υποδούλωση. Για μας όμως που ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, από εκείνο το εθνικό όχι υπάρχει ένα άλλο, ένα πνευματικό όχι που προβάλλει
και πρόβαλε ο χριστιανός. Και αυτό το πνευματικό όχι μας το ζωντανεύει η ανάμνηση της ευαγγελικής αναμόρφωσης του 16ου αιώνα. Γιατί και τότε ένα μεγάλο όχι ακούστηκε με βάση τον Άγιο Λόγο του Θεού. Αν αντιληφθούμε καλά την αναμόρφωση, αυτό είναι το πνευματικό της νόημα. Όχι στη θρησκευτική εκμετάλλευση. Όχι στις ανθρώπινες παραδόσεις. Όχι στον ανθρώπινο εγωισμό. Όχι στο πνευματικό δεσποτισμό. Όχι στην αυτοδικαίωση που αφήνει τον άνθρωπο ακάλυτο στη δικαιοσύνη του Αγίου Θεού. Το σύνθημα της Ευαγγελικής Αναμόρφωσης ήταν ακριβώς αυτό. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το Πνεύμα το Άγιο μας το επαναλαμβάνει συνεχώς. Τέσσερις φορές αυτή την διακήρυξη μας την βρίσκουμε συνεχώς μέσα στο αναγνωσμά μας. Στο πρώτος το είπε ο προφήτης Αβακούν ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος κατόπιν στην Καινή Διαθήκη, τόσο στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όσο και στην Επιστολή προς Γαλάτας. Έπειτα το τονίζει στην Επιστολή προς Εβραίους. Γεμάτη είναι η αναφορά αυτή στον Άγιο Λόγο του Κυρίου. Η Καινή Διαθήκη δίνει έμφαση στην πίστη. Ξεκάθαρα μας το λέει, όστις πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιο. Αλλά όστις όμως απειθεί εις τον Υιό δεν θέλει δι ζωή. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο και 36 εδάφιο. Και στην προς Φιλιππιστίους επιστολή στο 3 κεφάλαιο και εδάφιο 9 διαβάζουμε επίσης «Δεν έχω δικαιοσύνη δική μου δια του νόμου, αλλά δια πίστεως του Χριστού την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως». Δοξασμένο το Άγιο Όνομα του Κυρίου. Με αυτή την αλήθεια φωτίστηκε και ξεσηκώθηκε η ψυχή του καλόγερου, του Λούθυρου. Την ώρα που με βαριά καρδιά αναζητούσε ανάπαυση, ανεβαίνοντας γονατιστός τα σκαλοπάτια της Σάντα Κλάρα στο Βατικανό, το ταραγμένο πνεύμα του ακούει το πνεύμα του Θεού να του ψιθυρίζει. Ο δίκαιος δεν μπορεί να ζήσει με αυτά. Δεν μπορείς να βρεις γαλήνη και συγχώρεση με αυτά. Δεν μπορείς να φτάσεις στην αγκάλι του Θεού με τις γονικλησίες και με οτιδήποτε άλλο κάνεις. Γιατί ο δίκαιος θα ζήσει μόνο δια της πίστεως. Με το φως αυτό του Ευαγγελίου ξεσηκώθηκε ο Μαρτίνος Λούθυρος. Άφησε στα μέσα την ανάβασή του στην ιερά εκείνη σκάλα του Βατικανού και άναψε την φλόγα της αναμόρφωσης.
είχε προβάλλει, είχε υψώσει το πνευματικό όχι. Η διακήρυξη αυτή του εδαφίου είναι βασική, αδελφοί μου, γιατί μέσα στο εδάφιο αυτό περιέχονται τρία ζωτικά, θα έλεγα, τρία ζωτικά στοιχεία της πνευματικής ζωής που πρέπει να τα σημειώσουμε και πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Τα στοιχεία αυτά είναι η δικαιοσύνη, το πρώτο στοιχείο. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ζωή. Ο δίκαιος θα ζήσει. Η δικαιοσύνη του δίνει ζωή. Και το τρίτο στοιχείο, η πίστης. Θέλει ζήσει εκ πίστεως. Στην πίστη λοιπόν θα στηριχθεί και η δικαιοσύνη και η ζωή. Σήμερα το πρωί θα σας προσκαλέσω να δούμε αυτά τα τρία ζωτικά στοιχεία της χριστιανικής ζωής. Ο δίκαιος, το πρώτο στοιχείο. Ποιος είναι αυτός ο δίκαιος? Τι σημαίνει δίκαιος? Η πρώτη φυσική έννοια της λέξεως δίκαιος είναι να φέρεται κανείς δίκαια στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Να απονέμεις δικαιοσύνη, να δίνεις σε εκείνους αυτό που τους ανήκει. Αλλά η έννοια της δικαιοσύνης πάει πολύ πιο βαθιά στις σχέσεις μας με τον ίδιο το Θεό. Να δίνουμε λοιπόν, δίκαιος είναι να δίνουμε στο Θεό εκείνο που του ανήκει και να μην κρατάμε για τον εαυτό μας εκείνο που ανήκει στο Θεό. Να του παραχωρούμε στην καρδιά μας και στη ζωή μας τη θέση που του ανήκει. Αλλά αν έχουμε σχέσεις δικαιοσύνης με τον Θεό, τότε μπορούμε να έχουμε και σχέσεις δικαιοσύνης ο ένας με τον άλλο. Εάν η κατακόρυφη σχέση μας με τον Θεό είναι σχέσεις δικαιοσύνης, τότε και η οριζόντια σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας θα είναι σχέσεις δικαιοσύνης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός, και προσέξτε το αυτό. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού, τι μας λέει? Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν αφήνει καμία εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Είναι εύκολο να διακρίνουμε τη σχέση δικαιοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους ή σε όλες τις σχέσεις τις κοινωνικές και τις διεθνείς. Πιστεύετε να υπάρχει σχέσεις δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων σήμερα? Κάθε άλλο. Ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου. Δεν υπάρχει γειτονιά που να μην υπάρχει πρόβλημα, που να μην υπάρχει κάποια αδικία. Υπάρχει δικαιοσύνη κάτι στην πατρίδα μας, στον κόσμο? Συνεχώς αισθανόμαστε ότι ζούμε σε ένα καζάνι που βράζει. Πολλοί μιλάμε και όλοι διακηρύττουμε
τον αγώνα για την δικαιοσύνη, αλλά ζούμε πραγματικά την ολοκληρωτική, την απόλυτη δικαιοσύνη? Πόσο αλήθεια πονάμε, καθώς καθημερινά βιώνουμε και γνωρίζουμε την αμαρτία του ενός και του άλλου. Είναι εύκολο να κοιτάζουμε και να ελέγχουμε τους άλλους, αλλά η αλήθεια είναι ότι σχέσεις δικαιοσύνης δεν υπάρχει ούτε ατομική, ούτε κοινωνική, ούτε διεθνής. Πόσες φορές το δίκαιο του αδυνάτου σφαγιάζεται και επικρατεί ο δυνατός, που επιβάλλει τη θέλησή του, όσο άδικη κι αν είναι αυτή. Από αυτής της απόψεως λοιπόν, η κοινωνία των ανθρώπων είναι μία ζούγκλα. Πάντα υπάρχει στη ζούγκλα αυτή ένας απτύλας που παρουσιάζεται για να αναποδογυρίσει και να καταστρέψει, ακόμα και μέσα στις σχέσεις μας, τις κλειστές σχέσεις, τις οικογενειακές. Πόσες φορές φερόμαστε με αδικία ο ένας προς τον άλλο. Κρίνουμε τους γύρω μας και τους επικρίνουμε ανελέητα, χωρίς να παίρνουμε υπόψη μας τις περιστάσεις, τους παράγοντες που τους έκαναν να φερθούν όπως φαίνονται. Παρατηρούμε το μικροξυλάριο στο μάτι του αδελφού μας και τον καταδικάζουμε εύκολα και αναπολόγητα. Η έλλειψη όμως δικαιοσύνης, αδελφοί μου, διακρίνεται δυσκολότερα όταν μιλάμε για τις σχέσεις μας με τον Θεό. Σε αυτό είμαστε, θα έλεγα, εντελώς τυφλοί. Ο Θεός όμως μας προσκαλεί να λογικευτούμε. Τόση είναι η συγκατάβαση και η υπομονή που μας δείχνει, που μας προσκαλεί και λέει: «Ελάτε, ελάτε σε μένα, ελάτε να διαδικαστούμε, ελάτε να αναμετρηθούμε, ελάτε να τα βρούμε. Αν σας χρωστάω, αν σας αδίκησα, σταθείτε, σκεφτείτε και λογαριάστε». Και τότε θα δείτε πόσο υστερείτε στη δικαιοσύνη. Τότε θα δούμε πόσο μαυρίλα έχουμε εμείς που νομίζαμε ότι ήμασταν δίκαιοι και σωστοί απέναντι στο Θεό. Πόσο αλήθεια μακρύ, πόσο αλήθεια μακριά της δικαιοσύνης, της πραγματικής δικαιοσύνης του Αγίου Θεού απέχουμε. Ο Παύλος μας λέει ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο Θεός με το Ευαγγέλιο αποκαλύπτει την κατάστασή μας, και αυτό που μας αποκαλύπτει είναι το εξής, και δεν πρέπει να το παίρνουμε θεωρητικά, είναι η πραγματικότητα. Η δικαιοσύνη, λέει, του ανθρώπου είναι όπως το ρυπαρό ημάτιο. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ένα βρώμικο κουρέλι μπροστά στη δικαιοσύνη του Αγίου Θεού. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Εύκολα μπορούμε να συγκριθούμε ο ένας με τον άλλον. Ο ένας είναι πιο πάνω, ο άλλος λίγο πιο κάτω, αλλά περίπου κοντά είμαστε ο ένας με τον άλλον. Αλλά μπροστά
στην αγιασύνη του Θεού, το καλύτερο το δικό μας, είναι ένα βρώμικο κουρέλι στα μάτια του Αγίου Θεού. Όταν λοιπόν αναφέρει τον δίκαιο, ποιον εννοεί? Όταν η δική μας δικαιοσύνη είναι ένα βρώμικο κουρέλι, όταν αναφέρει τον δίκαιο, αδελφοί μου, εννοεί τον άνθρωπο που αντιμετώπισε τη δικαιοσύνη του Θεού, την παραδέχτηκε, την δέχτηκε και είπε όχι στη δικιά του δικαιοσύνη. Παραδέχτηκε ότι η δικιά του δικαιοσύνη είναι ανύπαρτη, είναι ένα βρώμικο κουρέλι, και πήρε τη δικαιοσύνη του Θεού που του την δίνει κατά χάρη διαμέσου του Ιησού Χριστού, διότι εκείνος για του αίματος του μας έπλυνε και μας έντυσε με τα ημάτια τα λευκά της δικιάς του δικαιοσύνης. Ντυμένη λοιπόν με τη δικιά του δικαιοσύνη, όχι τη δικιά μας, ερχόμαστε στην παρουσία του Αγίου Θεού. Για να πάρουμε τη δικιά του δικαιοσύνη, πρέπει να βγάλουμε τη δικιά μας δικαιοσύνη. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να συνυπάρξουν. Δεν μπορούμε να έχουμε τα ημάτια του Χριστού και τα βρώμικα κουρέλια τα δικά μας. Πρέπει να βγάλουμε τα κουρέλια της δικιάς μας δικαιοσύνης για να ντυθούμε τη δικαιοσύνη που μας δίνει ο Κύριος μας. Δίκαιος άνθρωπος δεν υπάρχει στον κόσμο. Εκείνος που νομίζει ότι είναι δίκαιος και μάλιστα μπροστά στον Άγιο Θεό, το μόνο που καταφέρνει είναι να αυταπατάται. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει: δεν ήρθα να καλέσω δικαίους εις μετάνοια, αλλά αμαρτωλούς. Πώς να τους βρει και πού να τους βρει αυτούς τους δίκαιους για να τους καλέσει ο Κύριος? Ο Θεός είναι ο ίδιος η πηγή της δικαιοσύνης. Και όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, Θεός είναι ο δικαιών. Ο Θεός είναι η πηγή της δικαιοσύνης και ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να δικαιώσει. Την Θεία Δικαιοσύνη ο Θεός μπορεί να την δώσει και την δίνει δωρεάν. Μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο 23 και 24 εδάφιο, πάντες ήμαρτων, όλοι έχουν αμαρτήσει και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάρη αυτού, για της απολυτρώσεως της σε Χριστώ Ιησού. Δικαιωνόμαστε λοιπόν με την χάρη αυτού, γιατί μέσω της χάριτος του Κυρίου μας, για της απολυτρώσεως του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το Άγιο το όνομα. Με το αίμα του Χριστού εκείνος επλήρωσε ακριβά το δικό μας τίμημα για να μας ντύσει με τα ημάτια, με τα ρούχα τα λευκά της δικιάς του δικαιοσύνης. Εδικαιώθημεν, μας λέει στην προς Ρωμαίους πάλι επιστολή ο Λόγος του Θεού στο 5ο κεφάλαιο 9 εδάφιο, εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού. Δικαιωθήκαμε λοιπόν μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. Ροντοφώνησε λοιπόν και εσύ με τη σειρά σου, με την ευκαιρία της επετείου της εθνικής μας εορτής, φροντοφώναξε και εσύ με τη σειρά σου το πνευματικό σου όχι απέναντι στην αυτοδικαίωση,
απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να εξαγοράσει ή νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να εξαγοράσει την σωτηρία του. Και δέξου την δικαιοσύνη που ο Θεός σου προσφέρει. Το δεύτερο σημείο είναι η ζωή. Η ζωή του δικαιωμένου ανθρώπου. Ο δίκαιος θέλει ζήσει. Η μερίδα του είναι η ζωή και όχι ο θάνατος. Ο δικαιωμένος κατά Θεό άνθρωπος, αυτός, λέει ο Λόγος του Θεού, θα ζήσει. Όχι στο θάνατο, αλλά θα απολαύσει τη ζωή. Αυτό που είχε πριν δεν ήτανε ζωή. Γιατί εκείνος μας λέει ότι ήμασταν πνευματικά νεκροί. Όταν όμως ο Χριστός ήρθε μέσα στην καρδιά μας, λέει ο Λόγος του Θεού, τώρα μεταβήκαμε από το θάνατο στη ζωή. Τώρα μεταβήκαμε από το θάνατο στη ζωή. Από την ώρα που έδωσε ο άνθρωπος την καρδιά του στον Χριστό, ένιωσε τη ζωή να μπαίνει μέσα του στις διαστάσεις της αιωνιότητος. Μπορεί να πει επίσης μέσα από την πείρα του, όπως ο Ιωάννης το διακηρύττει στην πρώτη επιστολή του, ότι η ζωή εφανερώθηκε. Η ζωή εφανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας, την ψηλαφίσαμε, την απολαύσαμε. Εν Χριστώ Ιησού. Ας σταθούμε λοιπόν μια στιγμή μπροστά στο Χριστό και ας ακούσουμε εκείνον τα λόγια τα δικά του να μας λένε. Ήρθα για να έχετε ζωή και αυτή εν αυθονία. Ήρθα για να έχετε ζωή και αυτή εν αυθονία. Γιατί εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Και αν έχεις τον Χριστό, αγαπητέ μου, έχεις τη ζωή. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή. Ο άνθρωπος που ζει χωρίς Χριστό, ενώ ζει τη φυσική ζωή, είναι πνευματικά νεκρός. Ο Χριστός μας μεταφέρει από το θάνατο στη ζωή. Από το σκοτάδι μας μεταφέρει στο φως. Η δικαιοσύνη που κάνει ανοίγει την πόρτα της πραγματικής ζωής. Δεχόμενοι τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας, λένε με ένα μεγάλο όχι στο θάνατο και προχωρούμε στη ζωή και προχωρούμε στην αιώνια ζωή. Όσο στενή κι αν είναι η πύλη, όσο και τεθλιμμένη να είναι η οδός, ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί στη ζωή. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί στη ζωή. Δεν είναι ο φαρδής, δεν είναι ο δρόμος που η μάζα των ανθρώπων πηγαίνουν, αλλά είναι ο στενός δρόμος. Είναι ο δρόμος του Χριστού. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στον ουρανό. Και τέλος, το τρίτο στοιχείο είναι η πίστης. Η πίστης. Η δικαιοσύνη που οδηγεί και εξασφαλίζει την αιώνια ζωή είναι εκπίστεως. Είναι εκπίστεως. Ο δίκαιος θα ζήσει
δια της πίστεως. Αυτό σημαίνει ότι το μέσο που κάνει τη δικαιοσύνη του Αγίου Θεού να γίνει δικιά μας, να γίνει πείρα της ζωής μας, δεν είναι τίποτα άλλο από την πίστη επάνω στον Κύριο. Τι είναι πίστης? Τι είναι λοιπόν αυτή η πίστης? Τι είδους στοιχείο είναι αυτό που απαιτείται για να μπορέσω να αποκτήσω και να απολαύσω τη ζωή? Η πίστης είναι ενεργός δύναμης, αδελφοί μου. Είναι ενεργός δύναμης. Η ζωντανή πίστης δεν σε φέρνει κάπου να σταθείς και να βλέπεις και να παρατηρείς κάτι ως θεατής. Σε βάζει σε μια καθορισμένη πορεία. Σε προσανατολίζει και σε κινητοποιεί να περπατήσεις αυτή την πορεία. Σε κατευθύνει σε ένα ταξίδι όχι προς το άγνωστο, αλλά σου δείχνει το τέρμα στο οποίο σε οδηγεί. Το πιο χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει την ίδια αφετηρία και το ίδιο τέλος, η πίστης. Γιατί και η αφετηρία της, αλλά και το τέρμα της είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αρχίζουμε από εκείνον και θα καταλήξουμε σε εκείνον. Αρχίζουμε με τον Χριστό και οδηγούμαστε στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι η αρχή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και αυτός είναι το τέλος. Αυτός είναι το Α και αυτός είναι το Ω. Αυτός είναι τα πάντα εν πάση. Καθώς αρχίζουμε λοιπόν να τον εμπιστευόμεθα με όλους τους φόβους μας, βρίσκουμε σε αυτόν το καταφύγιο μας. Μια αγκαλιά ανοιχτή, μια αγάπη που χορταίνει την πεινασμένη μας καρδιά, μια πηγή που ξεδιψάει το πνεύμα μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Και πώς θα χορταστούνε? Ο Χριστός θα μας χορτάσει. Ο Χριστός θα μας χορτάσει. Ο Χριστός μας δείχνει τα τρυπημένα χέρια Του και τα τρυπημένα πόδια Του. Πέθανα, μας λέει, για να μην πεθάνετε εσείς. Πέθανα για να μην πεθάνετε εσείς. Πήρα την ενοχή τη δικιά σας, την αμαρτία τη δικιά σας και δέχτηκα να πέσει επάνω μου η οργή του Αγίου και δίκαιου Θεού. Δέξου τον ηλασμό που έκανα για σένα. Έτσι ο άνθρωπος που ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα του Χριστού και παραδίδεται στα χέρια του Χριστού, απολαμβάνει την συγχώρεση και γεύεται τη ζωή. Συμφιλιώνεται με τον Θεό και μπαίνει στην οικογένεια του Θεού. Και εμείς που είμαστε μακριά, ερχόμαστε κοντά και μπορούμε πλέον να τον αποκαλέσουμε Πατέρα. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ήδη ζωή.
Να λοιπόν, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θα έχεις ζωή. Μείνε άπιστος. Μείνε μακριά από τον Χριστό και θα μείνεις μέσα στο θάνατο. Ας πούμε λοιπόν πως και εμείς με τη σειρά μας σήμερα το πνευματικό μας όχι στον κόσμο που θέλει να μας υποδουλώσει, όχι στην αυτοδικαίωση που μας παραπλανάει, όχι στον σατανά που ως λέον οριόμενος γυρίζει ποιον να καταπιεί, και ένα μεγάλο ναι στο Χριστό. Ας γευτούμε τη ζωή που Εκείνος μας προσφέρει. Ζωή γεμάτη, ζωή νικηφόρα. Ναι, ο δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως. Αμήν.